Στον ενεργειακό πόλεμο της Ρωσίας με τη Δύση μπαίνει πλέον και το πετρέλαιο, μετά την απόφαση του OPEC Plus να μειώσει την ημερήσια παραγωγή κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ο πρόεδρος Biden εκφράζει την απογοήτευσή του και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δείχνει Ρωσία. It's clear that OPEC Plus is aligning with Russia with today's announcement. And I'll leave it as I just laid out. Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, που ηγείται του OPEC Plus, δεν κρύβει την ενόχλησή του όταν ερωτάται εάν η απόφαση για μαχαίρι στην παραγωγή συνιστά επιθετική ενέργεια σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Very, very provocative question, which I take pleasure of answering Hadley with a quip, not a big answer. Show me where is the act of belligerence, period. Ο OPEC Plus συνολικά άλλωστε μπαίνει στο στόχαστρο δυτικών αναλυτών για αποσταθεροποίηση της αγοράς. If you permit me, Royal Alliance, we are not endangering the energy markets. We are providing security, stability to the energy markets. At a price. Everything has a price. Energy security has a price as well. Η Ρωσία από την πλευρά της, μέλος του OPEC Plus, με φόντο την επιβολή πλαφών από τους G7 στο ρωσικό πετρέλαιο και εμπάργκο από την Ευρώπη, απειλεί με νέες περικοπές. Η наша компания говорит о том, что они не будут поставлять в те страны, которые будут использовать инструмент прайс-кэпа. Это, скорее всего, мы готовы будем и снижать добычу. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 10% από τα 85 στα 93 δολάρια το βαρέλι.